Αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές του Hellenic TV, καλησπέρα σας. Είμαι η Δήμητρα Νικητάκη και για ένα ακόμα βράδυ Παρασκευής, η αγαπημένη σας εκπομπή Ομογένεια εδώ Λονδίνο θα σας κρατήσει παρέα για την επόμενη ώρα. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις που έγιναν πρόσφατα στην παροικία μας. Να σας υπενθυμίσουμε όμως πρώτα πως για εισηγήσεις, ερωτήσεις και τυχόν απορίες που μπορεί να έχετε, οι οποίες σχετίζονται με την παραγωγή του προγράμματός μας, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 0208 292 7037 ή ηλεκτρονικά στο info@hellenictv.net. Στο απόψινό μας πρόγραμμα θα σας παρουσιάσουμε τα εξής θέματα. Την ετήσια συναυλία που έκανε η χοροδία του Συλλόγου Ελλήνων Γονέων, όπου τα μέλη της και επαγγελματίες μουσική παρουσίασαν επιλεγμένα τραγούδια από τον ελληνικό κινηματογράφο. Επίσης, την παρουσίαση του βιβλίου «Κυπριακή διπλωματία και παρασκήνια» του κύριου Σώτου Ζακχαίου, που έγινε πρόσφατα στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, καθώς και ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του ζωγράφου Βασίλη Βαγιάννη, που έδωσε στον αγαπητό φίλο του σταθμού μας, Dr. Κρήτον Τομάζο, στην εκπομπή με το φακό του Hellenic TV. Τέλος, στο Hellenic TV μας μίλησε και ο επαρχιακός γραμματέας του ΑΚΕΛ Μεγάλης Βρετανίας και μας έδωσε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν αυτή την Κυριακή 22 του μήνα. Την περασμένη Δευτέρα, 16 Μαΐου, με την παρουσία πολλών επισήμων καλεσμένων, έγινε η παρουσίαση του βιβλίου «Κυπριακή διπλωματία και παρασκήνια» του Κύπρου διπλωμάτη Σώτου Ζακχαίου στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στο Wood Green. Η εκδήλωση έγινε υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Τμήματος της Κυπριακής Υπάτης Αρμοστίας στο Λονδίνο. Αξίζει να αναφέρουμε ότι στην παρουσίασή του παρευρέθηκε πολλής κόσμος, μεταξύ αυτών και πολλοί διπλωμάτες της Ελλάδας και της Κύπρου. Την εκδήλωση άνοιξε με σύντομο χαιρετισμό ο κύριος Κύπρος Χαραλάμπους, Μορφωτικός Σύμβουλος της Κυπριακής Υπάτης Αρμοστίας στο Λονδίνο, ο οποίος καλωσόρισε τους παρευρισκομένους. Το βιβλίο του κυρίου Ζακχαίου είναι ένα έργο, μια μαρτυρία που αποδεικνύει υπέραν πάσης αμφιβολίας όχι μόνο αυτά που είχε να αντιμετωπίσει σε κρίσιμες στιγμές του Κυπριακού, αλλά και συμβάλλει στην αποφυγή οποιονδήποτε αρνητικών εξελίξεων για πολλά κρίσιμα, αλλά και για επιμέρους θέματα, όπως για παράδειγμα το ανθρωπιστικό θέμα των αγνοημένων, των προσφύγων, αλλά γενικά την υπόθεση της Κύπρου και του λαού μας. Πιο πολύ βέβαια είχε να αντιμετωπίσει ακόμα και σήμερα από το νέο του ρόλο ως ειδικός σύμβουλος του Πρόεδρου Χριστόφια, την τουρκική αδιαλαξία και τα προπαγανδιστικά της τεχνάσματα. Δεν θα προχωρήσει, διότι είμαι βέβαιος ότι θα καλυφθώ από τους ομιλητές που με σοφία θα αναλύσουν τις διάφορες πτυχές του, πριν εσείς το πάρετε στα χέρια σας, όσοι φυσικά δεν το πήρατε μέχρι τώρα. Αυτό το σημαντικό ντοκουμέντο για την Κυπριακή Διπλωματία. Σας ευχαριστώ. Πολλά και σημαντικά ήταν τα πρόσωπα που μίλησαν στην παρουσίαση του βιβλίου. Πρώτος ο κύριος Αλέξανδρος Ζήνων, ύπατος αρμοστής της Κύπρου στο Λονδίνο, ο οποίος μίλησε για την ιδέα της συγγραφής του βιβλίου, τονίζοντας τη σημαντικότητά του όσον αφορά την Κυπριακή Διπλωματία. Ας παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του. Αγαπητέ Σώτο, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, η ιδέα της συγγραφής και της έκδοσης από τον πρέσβη Σώτο Ζακχαίο του βιβλίου του «Κυπριακή Διπλωματία και Παρασκήνια» αποτελεί αναμφίβολα μια σημαντική συνεισφορά στη σύγχρονη κυπριακή ιστορία, γιατί έρχεται να συμπληρώσει ένα κενό στη γενικότερη βιβλιογραφία για το κυπριακό πρόβλημα. Παράλληλα, έχει την ιδιαιτερότητα ότι αποτελεί καταγραφή της ανεπίσημης ιστορίας, εκείνης δηλαδή που βρίσκεται κατά κανόνα πολύ πιο κοντά στην αλήθεια και στα πραγματικά γεγονότα, ιδίως όταν πρόκειται για ένα θέμα και ένα πρόβλημα το οποίο δεν έχει βρει ακόμη τη λύση του και κατά συνέπεια η εξιστόρηση του υπόκειται στους περιορισμούς των πολιτικών σκοπιμοτήτων. Ο συγγραφέας όμως έχει το πλεονέκτημα και το τεκμήριο της αμεροληψίας, αφού ο ίδιος, μειώντας πολιτικός, δεν έχει την ανάγκη να δικαιολογήσει, να εξοραίσει ή να αποκρύψει πράξεις ή παραλήψεις, όπως πολύ συχνά συμβαίνει με τα απομνημονεύματα και τις αναμνήσεις των πολιτικών προσώπων, τα οποία ας με συγχωρέσουν. Καταγράφει εμπειρίες και γεγονότα όπως τα έζησε και στο βαθμό που ο ίδιος συμμετέσχε στη διαμόρφωσή τους. Όμως για μένα, το πιο σημαντικό στοιχείο είναι αυτή καθεαυτή η κατάθεση της προσωπικής του μαρτυρίας,
για μια σειρά γεγονότων που σημάδεψαν πολλές φορές αποφασιστικά την πορεία της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Γιατί στο σημείο αυτό ο Σόδος Ζακχαίος και πρωτοπορεί και καινοτομεί. Είναι ο πρώτος Κύπριος διπλωμάτης που καταθέτει γραπτό στις εμπειρίες του, φωτίζοντας αθέατες εμπολείς πλευρές των γεγονότων που έχει βιώσει, χωρίς προκατάληψη και μακριά από κάθε μορφής σκοπιμότητα. Και μόνο για τον λόγο αυτό του αξίζει κάθε έπαινος και συγχαρητήρια. Σ' ό,τι δε με αφορά προσωπικά, δηλώνω ότι όταν έλθει η ώρα και η στιγμή, θα αποτελέσει για μένα στο θέμα αυτό παράδειγμα προς μίμηση. Η εμπειρία 35 και πλέον χρόνων στην υπηρεσία του κράτους και ειδικότερα του Υπουργείου Εξωτερικών βρίσκεται συμπυκνωμένη μέσα στις 200, περισσότερες από 240 σελίδες του βιβλίου. 35 χρόνια που υπήρξαν κρίσιμα και καθοριστικά για την μετέπειτα πορεία της Κυπριακής αλλά και της παγκόσμιας ιστορίας. Η γενιά των Κυπρίων διπλωματών της πρώτης, θα την χαρακτήριζα, μεταεισβολικής περίοδου, στην οποία ανήκει τόσο ο Σόδος Ζακχαίος όσο και οι παλαιότεροι από εμάς στο Υπουργείο, είχε να επιτελέσει τεράστιο και πολλαπλά δύσκολο έργο μέσα σε αντίξωες συνθήκες. Δεν ήταν μόνο η αντιμετώπιση και η ανατροπή των συνεπειών της τουρκικής εισβολής, η εξασφάλιση των ψηφισμάτων από τα Ηνωμένα Έθνη, από το κίνημα των αδεσμεύτων, από την Κοινοπολιτεία, από το Συμβούλιο της Ευρώπης και από άλλους διεθνείς, περιφερειακούς και εξειδικευμένους οργανισμούς, με τα οποία διατηρήθηκε και ενισχύθηκε και κατοχυρώθηκε η κυριαρχία και η διεθνής υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Κυπριακού κράτους. Ήταν ακόμη οι συνεχείς προσπάθειες για εξέβρεση συμφωνημένης λύσης, υπό το βάρος πιέσεων και εκβιαστικών διλημμάτων προς την πλευρά μας. Μια ιστορία που, όπως όλοι ξέρετε, συνεχίζεται. Αργότερα, το 1983, η μονομερής ανακήρυξη ανεξαρτησίας από την τουρκοκυπριακή ηγεσία και η ανατροπή των συνεπειών της αντιμετωπίστηκε με επιτυχία, με αιχμή του δόρατος και πάλι το Υπουργείο Εξωτερικών. Σήμερα, 27 χρόνια μετά, εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε με την ίδια αποτελεσματικότητα τις συνεχείς και διαρκώς εντυνόμενες προσπάθειες της Τουρκίας να επιβάλλει το τουρκοκυπριακό καθεστώς στην διεθνή σκηνή. Οι δεκαετίες του 90 και των αρχών του 2000 σημαδεύτηκαν από την τιτάνια προσπάθεια για ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την αντιμετώπιση όλων των παράπλευρων παρενεργειών που αυτό συνεπαγόταν. Και πάλι τα καταφέραμε, με την ενεργό συμπαράσταση της Ελλάδας, αλλά και τη συστράτευση στο στόχο αυτό όλων των δυνάμεων του τόπου, πολιτικών και άλλων. Και στη συνέχεια, η αντιμετώπιση και η επιτυχής διαχείριση όλων των προβλημάτων και υποχρεώσεων και των αναγκών που συνδέονται με την ένταξη ενός κράτους, ενός νέου και μικρού κράτους μέλους στην Ένωση, με τις ιδιαιτερότητες και τα βάρη που έχει η δική μας περίπτωση λόγω της παρατηνόμενης τουρκικής στρατιωτικής κατοχής. Παράλληλη προς την ευρωπαϊκή μας πορεία ήταν και η χωρίς απώλειες και κλειδονισμούς αναγκαστική απαγκίστρωσή μας από το κίνημα των αδεσμεύτων, στο οποίο τόσο οφείλουμε κατά την 24ετή συμμετοχή μας σε αυτό. Και ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε με το κύρος μας πάντα ψηλό μεταξύ τους. Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στο σημείο αυτό για να αναφέρω ότι ο Σόδος Ζακχαίος εργάστηκε εντατικά, σκληρά θα έλεγα, επιτυχάνοντας να διατηρήσει η Κύπρος προσβάσεις στους παραδοσιακούς της φίλους των αδεσμεύτων, χωρίς εκτροπή από τις υποχρεώσεις μας σαν υποένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση κράτος. Το Υπουργείο Εξωτερικών και η λειτουργία του συμπαραστάθηκαν όλα αυτά τα χρόνια στην πολιτική ηγεσία του τόπου, υπηρετώντας με την ίδια αφοσίωση
νομιμοφροσύνη και επαγγελματισμό και ζήλο τις εκάστοτε κυβερνήσεις και την πολιτική τους. Πολλές από τις κρίσιμες καμπές στη σύγχρονη ιστορία μας, που ανέφερα πιο πάνω, άμεσα ή έμμεσα διαφωτίζονται και καταγράφονται από τον συγγραφέα, ο οποίος σε πολλές περιπτώσεις είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωσή τους. Πολλά από όσα καταγράφονται στο βιβλίο είναι γενικά γνωστά στο ευρύ κοινό. Πολλά όμως, και ιδίως το παρασκήνιο, βλέπουν για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας. Δεύτερος ομιλητής ήταν ο κύριος Ηλίας Γούναρης, πρώην μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη. Ο κύριος Γούναρης μίλησε για τη γνωριμία του με τον συγγραφέα του βιβλίου, καθώς και για την κοινή του θητεία επί 3 χρόνια στα Ηνωμένα Έθνη. Ας δούμε την ομιλία του. Κύριε Ύπατε Αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, πρέσβη κυρία Ζακχαίο, ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Σώτο Ζακχαίο, διότι με κάλεσε και με συμπεριέλαβε στη σημερινή εκδήλωση. Και μια εκδήλωση η οποία έχει σκοπό την παρουσίαση του βιβλίου του «Κυπριακή Δημοκρατία, Κυπριακή Διπλωματία και Παρασκήνια». Μου δίνεται έτσι ευκαιρία να τον δω μετά από αρκετά χρόνια, καθώς και την αγαπητή του σύζυγο, και επίσης να βρεθώ μεταξύ των εκλεκτών προσκεκλημένων της σημερινής εκδηλώσεως. Στα Ηνωμένα Έθνη ανέλαβα την άνοιξη του 1999 και έφυγα το 2002, δηλαδή συνολικά ήταν 3 χρόνια. Ήταν χρόνια καθοριστικά για τις διεθνείς εξελίξεις και βεβαίως για το Κυπριακό, το οποίο ήταν στην πρώτη σειρά των προτεραιοτήτων μας. Τον Σώτο τον βρήκα εκεί όταν έφτασα. Και όπως γίνεται συνήθως, ο νεοαφυκνούμενος πρέσβης πάει και βλέπει αυτόν ο οποίος είναι ήδη επί τόπου και κάνει μια ηθιμοτική επίσκεψη. Και όταν τον επισκέφτηκα, κατάλαβα αμέσως ότι είχαμε μια πολύ αρμονική συνεργασία. Και έτσι ακριβώς έγινε. Τα 3 χρόνια που ακολούθησαν ήταν μια περίοδος στενής, αρμονικής και δημιουργικής συνεργασίας μεταξύ των 2 αντιπροσωπιών μας και νομίζω ότι απέδωσε σοβαρούς καρπούς. Γιατί κυρίως ακύρωσε τις προσπάθειες για διεθνή πολιτική αναβάθμιση των κατεχομένων, προσπάθειες που ήταν συνεχείς. Διαβάζοντας κανείς τις σελίδες του βιβλίου που έχουμε μπροστά μας, μπορεί να παρακολουθήσει κανείς με ακρίβεια και γλαφυρότητα τους αγώνες που δόθηκαν και τις προσπάθειες που έγιναν. Είναι όλα καταγεγραμμένα για όλους, μαζί με προσωπικές αναμνήσεις και εκτιμήσεις που αλλιώς θα είχαν χαθεί. Γι' αυτό και θέλω να συγχαρώ τον πρέσβη και τον Ζακχαίο για την πρωτοβουλία του να καταγράψει τόσο ωραία αυτή την περίοδο. Το βιβλίο αυτό αποτελεί άριστο παράδειγμα για όλους μας και βάζω και τον εαυτό μου, γιατί διασώζει από τη λύθη πολλά σημαντικά γεγονότα. Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου έρχονται στη ζωή πάλι τα πρόσωπα, ζωντανεύουν πρωταγωνιστές της εποχής εκείνης στα Ηνωμένα Έθνη. Και αναφέρω τον Χόλμπρουκ, τον Λαυρόφ, τον Γκρίνστοκ, τον Χάνι, την Χέρμπος, όλοι αυτοί οι οποίοι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο την περίοδο εκείνη. Άλλοι έχουν πεθάνει, άλλοι έχουν πάει σε άλλες θέσεις, άλλοι έχουν εξοντωθεί, αλλά το βιβλίο τους φέρνει όλους στη ζωή και γι' αυτό είναι εξαιρετικά πολύτιμο. Είμαι βέβαιος ότι όποιος ενδιαφέρεται για την Κυπριακή Διπλωματία και τα παρασκήνια της θα βρει στο βιβλίο αυτό μια άριστη πηγή πληροφόρησης και εμπνεύσεως. Σας ευχαριστώ. Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο καθηγητής από το Πανεπιστήμιο Hertfordshire, Dr. Κλεάντης Κυριακίδης, ο οποίος μίλησε για το βιβλίο από την πλευρά του ακαδημαϊκού. Ας τον παρακολουθήσουμε στο επόμενο βίντεο. Ladies and gentlemen, I hope you will forgive me if I speak in English. It is an honor as well as a pleasure to offer an academic analysis of this newly published book on diplomacy. And perhaps I may begin by drawing attention to the fundamental difference between a diplomat and an academic. A diplomat is somebody who normally thinks twice before saying little or nothing at all. By contrast, an academic is a person who sometimes doesn't think at all before saying far too much. With that in mind, I have thought about it and I promise to say no more than 25 minutes or so. Before I move on, I must acknowledge that I am here at the very kind invitation of the High Commissioner, Alexandros Zinon. I'm most grateful to him. But having said that, I must emphasize that I'm speaking here in my own capacity as a university lecturer and as a non-practicing solicitor, and it follows that any opinions I venture are mine alone. So to our distinguished guest, Ambassador Zodos Zakheos, and to his new book, Cyprus Diplomacy, A Personal Testimony, which was published in Athens earlier this year by Livani Publishing.
Publishing, one of the leading publishers of Greece. I do not always find myself in agreement with the sentiments expressed by President Christofias, yet I can do no better than draw upon the President's vivid description of the book in a foreword which he submitted as a book which, quote, brightens a dark side of the life and action of diplomats within their traditional space and also behind the scenes, where the efforts to promote each country's aspirations meet the interests, expediencies, and sometimes the cynicism of international relations. And as somebody with a doctorate in international relations, that's as close as I've come to diplomacy, I can endorse those remarks. But perhaps I may add that the book will be of great value to us academics, together with diplomats, journalists, and all those who wish to gain an inside account into the nature of diplomacy as it has been practiced from Nicosia and indeed on the world stage. Στην εκδήλωση ήταν παρόν και ο κύριος Χάρης Σοφοκλίδης, πρόεδρος της ΠΟΜΑΚ, ο οποίος μίλησε στη συνέχεια για το βιβλίο του κυρίου Ζακχαίου. Ο κύριος Σοφοκλίδης τόνισε ότι αυτό το βιβλίο πρέπει να διαβαστεί από όλους, κυρίως όμως από τους πολιτικούς που διεκδικούν την ψήφο του κυπριακού λαού. Περισσότερα στο βίντεο που ακολουθεί. Καλησπέρα σας φίλοι πρέσβεις. Χαίρομαι πάρα πολύ που είχα την ευκαιρία να ξανασυναντήσω όλους εδώ, ειδικά τον πρέσβη της Ελλάδος, τον κύριο Γούναρη, που έχει πολλά χρόνια να συναντηθούμε, και τους άλλους φίλους εδώ, τον Πίτερ, πολλές προσωπικότητες της Ομοσπονδίας και της Παρικίας μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον Σόδο Ζακχαίο που με κάλεσε να πω λίγα λόγια και όπως βλέπετε δεν έχω τίποτε γραμμένο και ευτυχώς, διότι εάν έκαμνα τον κόπο να γράψω όλα αυτά που θα ήθελα να πω, δεν θα τα έλεγα διότι έχουν ήδη καλυφθεί πλήρως, κυρίως από την ομιλία του φίλου μου του Υπάτου Αρμοστή, αλλά επίσης και από τον δόκτωρα Κυριακίδη που μόλις μας μίλησε. Χαίρομαι πάρα πολύ, διότι παρόλη την ύλη την οποία έχετε ακούσει, μόνο ένα πράγμα πιστεύω ότι δεν έχει υποθεί και που μου έκαμε τρομερή εντύπωση. Και αυτό είναι ότι το βιβλίο του φίλου μου, του Σότου Ζακχαίου, δεν πρέπει να διαβαστεί απλώς από αυτούς που έχουν ενδιαφέρον εις το Κυπριακό, απλώς και μόνον. Δεν πρέπει να το δουν μόνο οι φοιτητές και οι σπουδαστές της πολιτικής και της διπλωματίας. Θα ήθελα να έδιδα ένα αντίγραφο σε κάθε ένα από τους πολιτικούς μας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή διεκδικούν θέσεις στη Βουλή. Θα ήθελα το βιβλίο να διαβαστεί από πολλούς οι οποίοι κάθονται και πιστεύουν ότι έχουν όλες τις απαντήσεις εις το πρόβλημα της Κύπρου, αλλά δεν έχουν, λυπούμε να πω, ιδέα το πώς εργάζεται η παγκόσμια πολιτική σκηνή, τα Ηνωμένα Έθνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα αυτά τα συμβούλια εις τα οποία αποτινόμεθα, πιστεύοντας ότι η Τουρκία έκανε λάθος και άρα η Τουρκία πρέπει να πληρώσει. Και ήθελα να αναφερθώ ειδικά σε κάτι που μου έκαμε πολύ μεγάλη εντύπωση, σε μια κουβέντα την οποία αναφέρει μεταξύ, νομίζω, του ιδίου του συγγραφέα με τον κύριο Κλώσον, στην οποία ο Σότος Ζακχαίος προσπαθούσε να εξηγήσει στον Κλώσον ότι για μας η Τουρκία δεν είναι αξιόπιστη. Η Τουρκία μπορεί να υπογράφει του κόσμου τα συμβόλαια. Μπορεί να υπογράφει του κόσμου τις συμφωνίες. Κοιτάξτε όμως, το Άγκαρα Πρότοκολ, παραδείγματος χάρη, το υπέγραψε με
25-26 χώρες της Ευρώπης. Το εσεβάστηκε? Όχι. Και προσπαθώντας ο Σότος να πει αυτά στον Κλώσον, του απαντά ο Κλώσον και του λέει: «Εκαλά, και τι θέλεις? Δηλαδή, εάν η Τουρκία δεν αποχωρήσει την ημέρα που είπε, θέλεις να φέρουμε τον Αμερικανικό στρατό να τους διώξει?» Η Τουρκία για μας είναι ένας μεγάλος σύμμαχος. Αυτά τα πράγματα για μένα αποτελούν μάθημα και έχω διαβάσει τόσα πολλά βιβλία τα τελευταία 30 χρόνια για το Κυπριακό. Η εργασία που έχει κάνει ο Σότος Ζαχαίος στην προετοιμασία αυτού του βιβλίου είναι κάτι που έλειπε πάρα πολύ από τις βιβλιοθήκες μας, αλλά περισσότερον από το μυαλό μας. Πάρτε το, διαβάστε το και πιστεύω ότι θα είμαστε όλοι όσοι το διαβάσουμε πολύ καλύτερα πληροφορημένοι την επόμενη φορά που θα κάτσουμε και να μπούμε σε συζητήσεις για το Κυπριακό, γνωρίζοντας τις καταστάσεις και όχι πιστεύοντας ότι ο κοινός απλός νους έχει τη λύση σε όλα τα προβλήματα. Σας ευχαριστώ. Ενδιαφέρουσα ήταν επίσης η ομιλία του κυρίου Κυριάκου Σιούπρα σχετικά με το βιβλίο. Ο βετεράνος δημοσιογράφος αναφέρθηκε σε σημαντικές περιόδους της Κύπρου στο παρελθόν. Αναφορά επίσης έκανε και στους πυράβλους S300. Ας δούμε το σχετικό βίντεο. Το βιβλίο του κυρίου Σότου Ζαχαίου, «Κυπριακή διπλωματία και παρασκήνια», η έκδοση του οποίου προσωπικά μου προκάλεσε ιδιαίτερη χαρά και θα πω περισσότερα αυτό αργότερα, πραγματεύεται στο σημαντικότερο του μέρος, το πιο ουσιαστικό μέρος, πραγματεύεται σε εξελίξεις για το Κυπριακό από τη γωνία της Γραμματείας και του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σε μια ή για μια πολύ σημαντική περίοδο. Από τα τέλη του 1998, όταν διαμορφώνονταν οι σκέψεις για τη μη έλευση των πυράβλων S300 στην Κύπρο, μέχρι και τα δημοψηφίσματα του σχεδίου ΑΝΑΝ. Κύριο στίγμα αυτής της εξαετούς περίοδου ήταν η αντίληψη στα ανώτατα δόματα της Αγγλοαμερικανικής Συμμαχίας, για να μην πούμε όλου του ΝΑΤΟ, ότι οι κίνδυνοι που θα εμπεριέχονταν σε ενδεχόμενη εγκατάσταση των πυράβλων στην Κύπρο θα ανέτρεπαν όλη τη στρατηγική τους στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ίσως σε όλη τη Μέση Ανατολή. Η δήλωση του τότε Υπουργού Εξωτερικών, του δικού μας Υπουργού Εξωτερικών, Ιαννάκη Κασουλίδη, για τα τρία βασικά θέματα που ετίθεντο επιτάπητος τότε, δηλαδή η προσπάθεια η λύση του Κυπριακού, ένα, η βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, το δεύτερο, και η αναδιαμόρφωση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας, διερμήνευε, πιστεύω, σωστά τις επιδιώξεις των Αγγλοαμερικανών. Και αυτοί οι στόχοι δεν μπορούσαν να επιτευχθούν αν εγκαθίστανται οι πύραυλοι στην Ίσο. Ετέθη λοιπόν σε λειτουργία ένας σχεδιασμός, νέος σχεδιασμός, με πρώτη επιδίωξη τον αποκλεισμό της έλευσης των πυράβλων. Θυμούμε μια συνάντηση, πρέπει να ήταν το καλοκαίρι του 1998, του πρώην Προέδρου Βασιλείου, όταν υπηρετούσε σαν συνομιλητής στις ενταξιακές για την Κύπρο διαπραγματεύσεις με τον τότε Βρετανό Υπουργό Ευρώπης, ήταν στην πρώτη εργατική κυβέρνηση.
«Τα πρώτα του λόγια κατά τη συνάντησή μας», είπε ο κύριος Βασιλείου στους δημοσιογράφους, «ήταν ότι πρέπει να τελειώνει αυτή η ιστορία με τους πυράβλους». Η πρακτική διαδικασία που ακολούθησε ώστε να ανοίξει ο δρόμος για τη μη έλευσή τους στην Κύπρο ήταν η έγκριση των ψηφισμάτων 1217 και 1218. Το βιβλίο κάνει λεπτομερή ανάλυση των προνοιών αυτών των ψηφισμάτων που τελικά εγκρίθηκαν στις 22 Δεκεμβρίου του 1998. Εκ μέρους του Αρχιεπισκόπου Θεατήρων και Μεγάλης Βρετανίας, κυρίου Γρηγορίου, χαιρετισμό έκανε ο πατέρας Κωνσταντίνος. Ας τον παρακολουθήσουμε. Να χαιρετήσω την απόψενή σύναξη και να καλωσορίσω τον κύριο Ζακχαίο στο Λονδίνο. Σίγουρα είναι τιμή προς τον ίδιο, αλλά παράλληλα τιμή και προς εμάς εδώ στην Ομογένεια να δεχόμαστε ένα τέτοιο αξιόλογο άνθρωπο, ο οποίος υπηρέτησε το κράτος μας για τόσον καιρό. Και αυτό το οποίο απομένει να πούμε είναι ότι πρέπει να παραδειγματιστούμε και οι άλλοι για το έργο το οποίο έχει προσφέρει. Ευχαριστώ. Τέλος, μίλησε ο διπλωμάτης κύριος Σώτος Ζακχαίος, ο συγγραφέας του βιβλίου «Κυπριακή Διπλωματία και Παρασκήνια». Αφού ευχαρίστησε όλους όσους συμμετείχαν στην παρουσίαση και τον συνεχάρηκαν για τη μελέτη του, έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τη συγγραφή του βιβλίου του. Περισσότερα στο βίντεο που ακολουθεί. Θα προσπαθήσω να μην σας κουράσω, να είμαι όσο το δυνατόν πιο σύντομος. Εξοχότατε, είπατε αρμοστή, φίλε κύριε Ζήνων, ιερολογιότατε, πάτερ Κωνσταντίνε, εκπρόσωπε του Αρχιεπισκόπου, πρέσβη, φίλε, συναγωνιστή στις μάχες, κύριε Ηλία Γούλναρη, κύριε Χάρη Σοφοκλήδη, πρόεδρε της ΠΟΜΑΚ, κύριε Πίτερ Δρουσότη, πρόεδρε της ΕΚΟ, αξιότιμοι εκπρόσωποι των παραστημάτων των πολιτικών κομμάτων της Κύπρου, δόκτωρ Κυριακίδη, ευχαριστώ για την πολύ βαθιά ανάλυση και τον χρόνο που πήρατε μέσα στο πρόγραμμά σας να ετοιμάσετε αυτή την υπέροχη παρουσίαση. Αγαπητέ Κύπρο Χαραλάμπους, Μορφωτικέ Σύμβουλε, χίλια ευχαριστώ για όλες τις προσπάθειες για αυτή την εκδήλωση. Πραγματικά απόψε νιώθω βαθιά συγκινημένος για την παρουσίαση του βιβλίου μου στο Λονδίνο, αλλά και για την παρουσία τόσων πολλών φίλων που βλέπω ανάμεσα στο ακροατήριο. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τους ομιλητές για τα καλά τους λόγια. Θα πρέπει να πω από την αρχή ότι ερχόμενος σε μια τέτοια εκδήλωση περιμένεις ότι θα γίνουν κάποια εγκόμια λίγο υπερβολικά, τα οποία έχουμε να ακούσει απόψε, ελπίζω σε κάποιο βαθμό να ανταποκρίνονται στην προσφορά μου. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και να εκφράσω ευγνωμοσύνη στον Αρχιεπίσκοπο Θεατήρων, που με τη σοφία, την καλοσύνη και την πραότητα του ενώνει τον Ελληνισμό και ανυψώνει τον κύρος της Ορθοδοξίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παρακαλώ, μεταφέρτε τους χαιρετισμούς. Ταυτόχρονα αναγνωρίζω τον ιδιαίτερο ρόλο του Κυπριακού Κοινοτικού Κέντρου και των άλλων κυπριακών οργανώσεων στην προώθηση της υπόθεσης μας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εκφράζω βαθιές ευχαριστίες σε όλους σας που εργάζεστε σκληρά για να τερματιστεί η κατοχή και διαίρεση της πατρίδας μας, φροντίζοντας να κρατηθεί άσβεστη ελπίδα στους απόδημούς μας και η αγάπη προς την ιδιαίτερη μας πατρίδα. Στη διάρκεια της θητείας μου στη Γενέβη και στη Νέα Νιόρκη, συνειδητοποίησα το τεράστιο έργο που προσφέρουν διεθνώς κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, λειτουργία ανθρωπιστικών και άλλων οργανώσεων του ΟΗΕ στους μη προνομιούχους συνανθρώπους μας. Ταυτόχρονα συνειδητοποίησα τις πολιτικές και άλλες σκοπιμότητες και αδυναμίες του Διεθνού Συστήματος Συλλογικής Ασφάλειας και Παγίωσης της Ειρήνης. Η Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών σε πολλές περιπτώσεις
αντί να στεκόταν υπερασπιστής των αρχών του χάρτη, υποχωρούσε μπροστά στο ειδικό βάρος μεγάλων δυνάμεων και υπέβαλε απαράδεκτες προτάσεις και σχέδια. Υπήρξαν επίσης και προσπάθειες για ικανοποίηση σε κάποιο βαθμό της τουρκικής απέτησης για συνομοσπονδιακή λύση. Επίσης, για καθορισμό της πολιτικής ισότητας των δύο πλευρών στις συνομιλίες, κατά τρόπο που να ικανοποιούνται οι τουρκικές αξιώσεις και η πολιτική αναβάθμιση του παράνομου καθεστώτος και μια συνομοσπονδιακή λύση του Κυπριακού. Εύχομαι η αντικειμενική παράθεση των γεγονότων στο βιβλίο μου. Προσπάθησα να δώσω μια αντικειμενική ανάλυση, να πω και πράγματα που πέτυχα, αλλά και πράγματα που δεν πέτυχα, ώστε και οι νεότεροι συνάδελφοι στο Υπουργείο, όταν θα έχουν να αντιμετωπίσουν παρόμοιες καταστάσεις, να χειριστούν ίσως τα θέματα κατά διαφορετικών τρόπων, αντλώντας και παράδειγμα από εκείνα που έπρεπε να γίνουν και δεν έγιναν. Μέσα από τα κεφάλαια του βιβλίου φαίνεται καθαρά ότι οι μάχες που κέρδιζε η πλευρά μας δεν οφείλονταν μόνο στη διπλωματική κινητοποίηση και το δίκαιο των θέσεων μας. Σε ένα μεγάλο βαθμό οφειλόταν στις αδιάλλακτες θέσεις του Ντεχτάς και της τουρκικής κυβέρνησης για αλλαγή της βάσης των συνομιλιών με επιδίωξη συνομοσπονδιακής διαιρετικής λύσης. Δυστυχώς, αυτές τις αδιάλλακτες θέσεις εκφράζει και ο νέος τουρκοκύπριος ηγέτης. Ο κύριος Έρογλου, ενεργώντας ως εκπρόσωπος της κατοχής, παροεμποδίζει μια λύση αρχών στο Κυπριακό. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στη διατήρηση της βάσης των συνομιλιών, όπως καθορίστηκε με τις συμφωνίες κορυφής και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Μια λύση που να τερματίζει την κατοχή και να παρέχει τα εχέγγυα ασφάλειας και ευημερίας του κυπριακού λαού ως συνόλου, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τις αρχές πάνω στις οποίες εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να σημειώσω στο σημείο αυτό, με μεγάλο θαυμασμό, τον αγώνα μεγάλης μερίδας προοδευτικών Τουρκοκύπριων, που ασφιχτιώντας σε ένα πραγματικό κλίμα οικονομικής και πολιτικής καταπίεσης, λόγω της τουρκικής στρατιωτικής παρουσίας και των επίκων, διαδηλώνουν μαζικά υπέρ της επίλυσης του Κυπριακού και της επανένωσης του λαού μας. Χαίρομαι για τη στενή συνεργασία των Ελληνοκύπριων και Τουρκοκύπριων στο Λονδίνο, ιδιαίτερα μέσα από το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, και σας συγχαίρω για αυτή σας την πρωτοβουλία. Θα ήθελα να τονίσω ταυτόχρονα ότι στην αναζήτηση λύσης δεν θα πρέπει να προβάλλουμε μη ρεαλιστικές θέσεις επιδιώκοντας το ιδανικό. Αυτό είναι πάντοτε εμπόδιο σε ένα δίκαιο και έντιμο συμβιβασμό. Η ανάλυση των γεωστρατηγικών δεδομένων και ο συνεπακόλουθος σχεδιασμός της στρατηγικής μας πρέπει να γίνεται με επιστημονική βάση, που να λαμβάνει υπόψη τις δυνατότητες και τις αδυναμίες μας, τις διεθνείς τάσεις και προοπτικές. Έχουμε ασφαλώς μεγάλες δυνατότητες ως χώρα, ιδιαίτερα μετά που έχουμε μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα αντιμετωπίζουμε και πολλές προκλήσεις και πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα καθαρά, χωρίς ευσεβοποθισμούς. Επιβάλλεται να επιμετρούμε αντικειμενικά τις μεταβολές που συντελούνται στο διεθνές και περιφερειακό γίγνεσθε και να τις αξιοποιούμε για την προώθηση της σωστής επίλυσης του εθνικού μας θέματος. Δεν θα πρέπει να παραβλέπεται και η ύπαρξη γεωπολιτικών, οικονομικών συμφερόντων διαφόρων κρατών, για χάρη των οποίων υπερασπίζονται ή ανέχονται την Τουρκία και τις πράξεις της στην Κύπρο. Γινόμαστε δυστυχώς μάρτυρες των όσων εξελίσσονται στον χώρο ακόμα και θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που περιφρονούν προκλητικά νομικές γνωματεύσεις. Το πέρασμα του χρόνου δημιουργεί δυσκολίες στην υπεράσπιση των δικαίων μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στις εκθέσεις ακόμα του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Τα αντετελεσμένα της κατοχής συνεχίζονται με τον παράνομο επικισμό, την καταστροφή της πολιτιστικής και θρησκευτικής μας κληρονομιάς και την αναβάθμιση του κατοχικού καθεστώτος στην Ισλαμική διάσκεψη. Ιδιαίτερα πιστεύω θα πρέπει να διαφυλαχτεί
σαν κόρη οφθαλμού, το εσωτερικό μας μέτωπο στην Κύπρο. Ο διαχωρισμός, η έλλειψη ανεκτικότητας στην αντίθετη άποψη, τραυμάτισε τον λαό μας και άφησε ανεξίτηλα τα σημάδια του στην ίδια την Κύπρο. Η επίλυση του Κυπριακού με βάση αρχές του διεθνούς δικαίου θα έχει θετικές επιπτώσεις στην οικονομική πρόοδο της Κύπρου. Θα δώσει νέες προοπτικές αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων της γεωστρατηγικής μας θέσης και για τις αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας μας. Θα προσδώσει επίσης κύρος στην Κυπριακή Δημοκρατία για να μπορέσει πραγματικά να αναδειχθεί ως γέφυρα πολιτική και οικονομική και διαθρησκειακού διαλόγου της Ευρώπης με τη Μέση Ανατολή και ευρύτερα. Επιπρόσθετα, θα δημιουργηθούν οι συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, που θα συμβάλλουν στην ευημερία των λαών της και στην ουσιαστική βελτίωση των Ελλάδο-Τουρκικών σχέσεων. Τα μεγάλα προγραμματιζόμενα στην Κύπρο αναπτυξιακά έργα θα μπορέσουν να αποδώσουν. Από την οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου θα επωφεληθούν όλοι οι κάτοικοι και οι Τουρκοκύπριοι συμπατριώτες μας. Λυπούμαστε που σήμερα περνούν πραγματικά δύσκολες ώρες λόγω της δεινής οικονομικής κατάστασης στην οποία τους οδήγησε και τους οδηγεί η διείσδυση του μεγάλου τουρκικού δημόσιου και ιδιωτικού κεφαλαίου. Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει επιτέλους η αναγκαία πολιτική βούληση της Τουρκίας να μεταβάλει την πάγια αναχρονιστική της πολιτική που θα επιτρέψει την επίλυση του Κυπριακού. Οφείλω να υπογραμμίσω ότι η δουλειά που αναφέρεται στο βιβλίο ήταν συλλογική. Σημαντική ήταν και η συμβολή των συναδέρφων μου, των μονίμων αντιπροσώπων της Ελλάδας, ιδιαίτερα του φίλου κυρίου Γούναρη, του Δήμητρου Βασιλάκη και άλλων. Κανένας από μόνος του δεν μπορεί να πετύχει χωρίς να έχει δίπλα του ικανά στελέχη. Θα πρέπει γι' αυτό να σημειωθεί και να σημειώνεται και να αναγνωρίζεται η συνεισφορά αυτών των νέων κατά πλειοψηφία διπλωματών μας που δούλεψαν μαζί μου χωρίς να αφιστούν χρόνου και κόπων. Πρέπει, πιστεύω, να τηρούνται πάντοτε τα αυστηρότερα κριτήρια αξιοκρατίας για την πρόσληψη και για την επαγγελματική ανέλυξη των στελεχών του Υπουργείου Εξωτερικών. Τελειώνοντας, ας μου επιτραπεί μια προσωπική αναφορά στους γονείς μου. Που έχασα πολύ νωρίς, μου δίδαξαν την αξία της σκληρής δουλειάς και της αγάπης για τον συνάνθρωπο. Αυτές τις αξίες είχα σαν οδηγό στη διάρκεια του 33χρονου ταξιδιού μου στη διπλωματική υπηρεσία, με σεβασμό στην κουλτούρα, την ιστορία του κάθε λαού και της κάθε θρησκείας. Σας ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία σας. Μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών, ο κύριος Σώτος Ζακχαίος συνομίλησε με αρκετούς από τους παρευρισκόμενους. Πολλοί ήταν και εκείνοι οι οποίοι αγόρασαν το βιβλίο του. Ο συγγραφέας του βιβλίου με μεγάλη χαρά υπέγραψε τα βιβλία όσων τα προμηθεύτηκαν και κουβέντιασε με τον κόσμο. Προς το τέλος της εκδήλωσης ακολούθησε δεξίωση που ετοίμασε το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο.